Όνομα και ιδιότητα. Τριαντάφυλλος Φούτας, πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή οι κενές οργανικές θέσεις είναι στο 32%, που είναι και ο μέσος όρος της Ελλάδος. Και μάλιστα το επόμενο διάστημα αυτό το νούμερο αναμένεται να αυξηθεί, γιατί θα έχουμε πάρα πολλές συνταξιδοτήσεις. Ζητάμε να λυθεί το πρόβλημά μας με μαζικές προσλήψεις συναδέλφων και όχι με υποσχέσεις. Έχει κάποιες επιπτώσεις αυτό στην απονομή της δικαιοσύνης? Έχει, σίγουρα υπάρχουν καθυστερήσεις, ταλαιπωρία για τους πολίτες και όπως είπα αυτό το θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που μας απασχολεί είναι ότι δουλεύουμε υπερορίες, Σάββατα, αργίες, χωρίς να πληρωνόμαστε, για την ακρίβεια πληρωνόμαστε σε ρεπό. Γι' αυτό απαιτούμε να μπει τέλος σε αυτό το έσχος της απλήρωτης εργασίας. Επίσης, τα κτίρια στα οποία εργαζόμαστε σε όλη την Ελλάδα είναι ακατάλληλα, οι υγειοτεχνικές υποδομές είναι φτωχές. Και ζητάτε και να λυθεί και το πρόβλημα του κτηριακού, έτσι, το οποίο είναι το πρόβλημα του κτηριακού. Χρονίζει. Ιδίως για τη Θεσσαλονίκη μας έχουν δοθεί πάρα πολλές υποσχέσεις ότι θα πάρουμε το κτίριο του ΙΚΑ της Φύλης Αξιού για να μετακατασταθούν κάποιες υπηρεσίες εκεί, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα χώρους. Αλλά και αυτό έχει μείνει στα χαρτιά πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Θα κάνετε και άλλες κινητοποιήσεις, θα τις κλιμακώσετε ή... Η στάση εργασίας ήταν αποφασίστηκε στο συνέδριο που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, το Πανελλήνιο συνέδριο, και θεωρήθηκε σαν μία πρώτη κίνηση. Ο αγώνας θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα. Ωραία, ευχαριστώ.